το θέατρο σήμερα στον κόσμο, στην κοινωνία, στον άνθρωπο, μια τέχνη που διαρκεί, μια τέχνη που έρχεται από τους αρχαίγονους χρόνους, διαρκεί έως σήμερα. Και το ερώτημα είναι πόσο αυτή η τέχνη, το θέατρο, είναι απαραίτητο στην κοινωνία, απαραίτητο στον άνθρωπο και τι είδους θέατρο είναι αυτό, πώς έχει εξελιχθεί, πώς έχει επηρεαστεί, τι κουβαλάει από το παρελθόν και τι είναι αυτό που το κάνει τόσο αναντικατάστατο. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Θα επιχειρήσουμε να τα απαντήσουμε, αν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Θα επιχειρήσουμε να εμβαθύνουμε αυτή την κουβέντα για το θέατρο. Θα ξεκινούσα την κουβέντα μας, τη συζήτησή μας, από μία φράση, ένα ανάλεκτο του Μολιέρου, ο οποίος υποστηρίζει ότι το θέατρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Είναι σημαντική αυτή η πρόταση. Είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Άρα, λοιπόν, το θέατρο είναι ένας χώρος που προσκαλεί τον άνθρωπο, ένας χώρος που μπορεί να δει τον εαυτό του. Ένας βασικός πυρήνας στην κουβέντα. Ένας χώρος που μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας. Να απογυμνώσουμε τον εαυτό μας και να δούμε τον εαυτό μας, να του ρίξουμε μια ματιά χωρίς να φοβόμαστε. Πάμε λοιπόν στο θέατρο. Συναντιόμαστε με άλλους ανθρώπους. Αυτό αμέσως δημιουργεί μια σκέψη ότι υπάρχει μια κοινωνία μέσα στην αίθουσα θεατών, μια κοινωνία η οποία είναι ταξική κοινωνία. Διότι μέσα στο μισοσκόταδο δεν αναρωτιόμαστε αν ο διπλανός μας τι κάνει, ποιος είναι, ποια είναι η ζωή του, το παρελθόν του κλπ. Αρκεί που είμαστε δίπλα του. Μπορεί να είναι μέσα εκεί επιστήμονες, πολιτικοί, καλλιτέχνες, απλοί άνθρωποι, εργάτες, νοικοκυρές. Ένα σύνολο ανθρώπων που αποτελεί μια κοινωνία που βρίσκεται για μία μισή, δύο ώρες με σκοπό να παρακολουθήσει μια παράσταση. Είναι οξύμορο τώρα αυτό από μια πλευρά, διότι ναι, μεν είναι μια ταξική κοινωνία, αλλά έρχεται κάθε άνθρωπος ξεχωριστά και όλοι μαζί για να δει τον εαυτό του. Είναι οξύμορο γιατί είναι καθρέφτης, όπως λέει ο Μολιέρος. Θα πρέπει να δούμε σε τι κοινωνία ζούμε και θα πρέπει να παραδεχτούμε και ορισμένα πράγματα, αν συμφωνούμε εδώ ή όχι. Η κοινωνία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι ψυχικά άρρωστη. Για να μην χαρακτηρίσω με μια λέξη λίγο πιο βαριά και γίνω δυσάρεστος, είναι μια κοινωνία η οποία είναι σε ρήξη, είναι άρρωστη από σχιζοφρένεια. Υπάρχει μια ρήξη μεταξύ νόησης και αισθήματος, μεταξύ σώματος και ψυχής. Και εμείς διαμορφωνόμαστε από την οικογένειά μας και την κοινωνία και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε μια άρρωστη κοινωνία. Αυτό δεν είναι τώρα τελικά μια υγιής προοπτική, να προσαρμοστούμε σε μια άρρωστη κοινωνία. Αδυνατούμε και αφοπλίζεται η κριτική μας ματιά, η αμφισβήτηση, η ανυπακοή σε αυτή τη διαμόρφωση, γιατί θεωρείται βεβήλωση συνθήκων οι οποίες μας διαμορφώνουν και πρέπει να υπηρετήσουμε όλο αυτό το savoir vivre και όλες αυτές τις κοινωνικές συνθήκες και όλες αυτές τις κοινωνικές υποχρεώσεις οι οποίες μας επιβάλλονται. Και είναι οξύμορο γιατί η κοινωνία λοιπόν μας κάνει, μας μεγαλώνει ώστε να κρυβόμαστε από τον εαυτό μας, να κρυβόμαστε πρώτα από τους άλλους, την κοινωνία, και πολύ περισσότερο να κρυβόμαστε από τον εαυτό μας. Είναι οξύμορο λοιπόν αυτή η έλξη που θέλουμε να πηγαίνουμε στο θέατρο για να δούμε τον εαυτό μας. Αν φανταστούμε λοιπόν αυτή την αίθουσα μέσα σε ένα μισοσκόταδο, με μια συνάντηση με άλλους ανθρώπους που ήρθαν για τον ίδιο σκοπό,
να κοιτάξουν τον εαυτό τους. Ασφαλείς μέσα σε ένα μισοσκόταδο. Δεν τους βλέπει κανείς. Και αν υποθέσουμε ότι επάνω στη σκηνή που διαδραματίζεται μια ιστορία, οι ηθοποιοί απογυμνώνουν τον εαυτό τους, πετάνε τη μάσκα, το προσωπείο της διαμόρφωσης, της κοινωνικής που έχουν υποστεί και έχουν την τόλμη να ανασύρουν από μέσα τους τα συμπτώματα και τα διέξοδα, τα ανθρώπινα που μας βασανίζουν, τότε και εμείς ως θεατές πετάμε τη μάσκα και κοιτάμε για λίγο τον εαυτό μας. Αυτό είναι το οξύμορο στο θέατρο και αυτό είναι το αναντικατάστατο. Αυτή τη σχέση του ηθοποιού και θεατή, την οποία δεν την ξεχωρίζω, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει θέατρο χωρίς να υπάρξει ηθοποιός και θεατής. Ο ηθοποιός ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος. Εάν λοιπόν ο ίδιος ο ηθοποιός δεν έχει τη σύγκρουση να μπορέσει να κοιτάξει μέσα του, να πετάξει τη μάσκα, να δημιουργήσει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ένα διάλογο με το θεατή, τότε και ο θεατής δεν θα το κάνει, δεν θα πετάξει τη μάσκα του. Όταν συμβαίνει λοιπόν αυτό, συμβαίνει κάτι μαγικό. Συμβαίνει ένας διάλογος, συμβαίνει μια αμεσότητα στιγμιαία που διαρκεί 2 ώρες. Συμβαίνει εδώ και τώρα αυτό, σε χρονική διάρκεια. Καταργείται η σχέση του χώρου και του χρόνου και μέσα σε αυτό το μισοσκόταδο συντελείται κάτι μαγικό. Μια έκσταση όπου μπορούμε να διαχειριστούμε έστω για λίγο, να κοιτάξουμε έστω για λίγο τι συμβαίνει μέσα μας. Αυτό μου έρχεται στο μυαλό λοιπόν όλη αυτή η περιβόητη ιστορία που έρχεται από τις προγονικές μας φωνές, το γνώθις αυτόν. Το γνώθις αυτόν, το οποίο με την κοινωνική κατάσταση την οποία βιώνουμε σήμερα, είναι κάτι το οποίο αποφεύγεται, φοβίζει και δημιουργούμε λοιπόν μια κοινωνική συμπεριφορά ώστε να ξεχνιόμαστε, να κοιτάμε μέσα μας, δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό και όμως παρόλα αυτά πηγαίνουμε στο θέατρο γιατί το θέατρο μας εξασφαλίζει, είναι ένας χώρος που μπορούμε μέσα σε αυτό το μισοσκόταδο να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως οξύμορο. Ωραία, λοιπόν όμως τώρα τι είναι θέατρο, ποιο θέατρο, τι είναι αυτό που μας αρέσει το θέατρο, αυτός είναι ο πυρήνας της κουβέντας. Από εκεί και πέρα λοιπόν τα πράγματα παίρνουν μια τροπή και εδώ αν μπορούμε να βγούμε από την επιφάνεια να ξεσκεπάσουμε λίγο περισσότερο αυτή την κουβέντα, θα πρέπει να εμβαθύνουμε ότι ο ηθοποιός είναι και αυτός άνθρωπος, ο θεατής είναι και αυτός άνθρωπος, έχει υποστεί αυτές τις κοινωνικές διαμορφώσεις που έλεγα προηγουμένως και από εκεί και πέρα έχουμε μια πορεία η οποία εξελίσσεται σύμφωνα με την εποχή του και η εποχή σήμερα έχει γίνει και η ζωή όλο και πιο δύσκολη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και τι είναι τελικά αυτό που συμβαίνει, δηλαδή, πέρα από τη διαμόρφωση. Όλα τα πάντα συνάδουν στο να μας κάνουν να αποφύγουμε, να κοιτάξουμε μέσα μας. Έτσι λοιπόν το θέατρο είναι ένας μοναδικός χώρος που υπόσχεται την ελευθερία. Υπόσχεται την ελευθερία γιατί συντηρείται αυτή η μνήμη και αν μπορούμε να κοιτάξουμε μέσα μας μπορούμε να γιορτάσουμε γιατί συναντηθήκαμε λίγο και διαχειριστήκαμε όλα αυτά που μας τρομάζουν. Ο άνθρωπος, εγώ, εσείς, οποιοσδήποτε, τι είναι τελικά, είναι γιατί βασανίζεται, ποιο είναι αυτό το νόημα που του διαφεύγει, ας πούμε, ποιο είναι αυτό το νόημα της ζωής, λέμε για το γνώθις αυτόν. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει μέσα του κάτι ευγενές και κάτι ζωώδικο. Η κοινωνία εμποδίζει έτσι πως την έχουμε, εμείς οι ίδιοι όμως την έχουμε διαμορφώσει έτσι, η κοινωνία αυτών των αναγκών, η οποία σου επιτάσσει την υλική ευημερία και τον άνετο τρόπο ζωής, σου επιτάσσει μια ειδωλολατρεία να κρύβεσαι από τον εαυτό σου και να ονειρεύεσαι πράγματα τα οποία έχεις
την πλάνη ότι μπορούν να σε κάνουν ευτυχισμένο, σου επιτάσσει μια προοπτική ζωής μακριά από το γνώστη αυτών. Αυτή η κοινωνία την οποία την έχουμε φτιάξει εμείς, αυτή η κοινωνία ήδη μας καταδικάζει και φτάνουμε λοιπόν σε αυτή την ψυχική ανισορροπία, σε αυτή την σύγκρουση που συμβαίνει μέσα μας μεταξύ του ευγενές που κρύβουμε μέσα μας και του ζωώδικου, και αυτή η σύγκρουση είναι αυτό που συνεχώς μας βασανίζει και δεν μπορούμε να βρούμε λίγο γαλήνη και να ζητούμε χώρους να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν έρχεται το θέατρο να καλύψει αυτό το κενό. Αν κοιτάξουμε λίγο πίσω και την παρακαταθήκη που έχουμε από μεγάλους ανθρώπους, ανθρώπους θεατρανθρώπους εννοώ, ανθρώπους του θεάτρου, θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς τα φώτα, χωρίς τα σκηνικά και τα κουστούμια, χωρίς τις πολύπλοκες, τους πολύπλοκους μηχανισμούς της σκηνής που αλλάζουν αστραπιαία τα σκηνικά. Χωρίς μουσική θα μπορούσε να υπάρχει. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει όμως χωρίς ηθοποιούς και χωρίς θεατές. Αυτό είναι το βασικό και το αναντικατάστατο και αυτό είναι η πρίκα και αυτό είναι που το κάνει να ζει και να διαρκεί και να ανανεώνεται συνεχώς. Αλλά να μην ξεχνάμε όμως ότι το θέατρο δεν είναι ένας αυτοσκοπός, δεν είναι μια δραπέτευση. Είναι ένας τρόπος να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Είναι ένα μέσο να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Και η τέχνη είναι ένα μέσο να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Μιλάω για τα έργα τέχνης. Όταν θες να πας να κοιτάξεις τον εαυτό σου και λες θα πάω στο θέατρο να κοιτάξεις τον εαυτό μου, δεν αγοράζεις τίποτα. Δεν έχεις ανάγκη να αγοράσεις κάτι. Έχεις ανάγκη προσωπική εσύ ο ίδιος να μην σε βλέπει κάποιος, κανένας, όλοι τους, που μπορείς μες στο μισοσκόταδο να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Αν μπορείς να αντέξεις ένα ποσοστό αλήθειας που κρύβεις μέσα σου. Και τι κρύβουμε αυτή την οσιρότητα του ζωώδες που λέω, που συγκρούεται με το ότι ευγενικό έχουμε. Και τι είναι τελικά αυτό το ευγενικό, ας πούμε, πώς αναγνωρίζεται αυτό το ευγενικό, γιατί λέμε ότι βγήκαμε από μια παράσταση και νιώσαμε περισσότερο ανθρώπινοι. Νιώσαμε περισσότεροι ανθρώπινοι, γιατί νιώσαμε συναισθήματα, δεν έχουμε παγώσει μέσα μας, γιατί σκύρτησε η καρδιά μας, γιατί συγκινηθήκαμε με αυτό που είδαμε, αυτό που νιώσαμε. Αυτό που νιώσαμε έχει σημασία. Συγκινηθήκαμε είναι μια λέξη πολύ βασική. Είχαμε χώρο, ανοιχτήκαμε στο χώρο, ανοιχτήκαμε στις σχέσεις με τους άλλους. Αυτό μας έκανε να συγκινηθούμε και να νιώσουμε ανθρώπινα. Και ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι απάνθρωπη γιατί είναι μια κοινωνία η οποία δεν θέλει τα συναισθήματα, τη φοβίζουν τα συναισθήματα. Δεν θέλουμε να δείξουμε το φόβο μας. Και το φόβο μας ως προς τι? Ο φόβος για το άγνωστο, γι' αυτό διαλέγουμε και το μισοσκόταδο. Ο φόβος μας για το άγνωστο, ενώ στο θέατρο, στο μισοσκόταδο μας κάνει να νιώσουμε ασφαλείς. Υπάρχει αυτός ο φόβος για το άγνωστο. Είμαστε πρωταγωνιστές στη ζωή μας και δεν ξέρουμε όμως τι μας έπεται. Κανένας δεν ξέρει ποιο θα είναι το μέλλον του και το φοβίζει αυτό, ενώ προσπαθεί να το εξασφαλίσει με υλική ευημερία, με μια άνεση ζωής, με μια ευκολία. Και μου έρχονται στο μυαλό συνέχεια όλα αυτά που λέγανε, τα οποία ακούγονται γραφικά ή μπορεί να ακούγονται γραφικά σε κάποιους τέλος πάντων και σε κάποιους άλλους όχι, ας πούμε, λέει θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, λέει ο μεγάλος μας ποιητής. Θέλει αρετή και τόλμη. Δηλαδή, για να έχεις αρετή, πρέπει να τολμήσεις. Ως προς τι δηλαδή να τολμήσεις, ας πούμε. Να τολμήσεις, να αντισταθείς, να έχεις ανυπακοή σε μια κοινωνία η οποία σε σπρώχνει συνεχώς σε μια πτώση, να ζεις χωρίς συναισθήματα, να κρύβεσαι, να κρύβεσαι από τους άλλους, να κρύβεσαι από τον εαυτό σου. Και αυτό λοιπόν το υιοθετείς. Δεν έχεις κριτικό πνεύμα, δεν αμφισβητείς αυτή τη σχέση σου με αυτή την κοινωνία, γιατί εσύ ως άνθρωπος είσαι η ίδια η κοινωνία, εσύ την έχεις φτιάξει αυτή την κοινωνία, εγώ, εσείς δηλαδή την έχουμε φτιάξει αυτή την κοινωνία. Είναι μια κοινωνία αναγκών και μόνο αναγκών
και η οποία σε προγραμματίζει για μια υλική ευημερία, όπως έλεγα προηγουμένως. Διαλέγεις λοιπόν αυτό και αφήνεις, ας πούμε, αυτό το θέμα της τόλμης και της αρετής. Υπάρχει ο δρόμος της αρετής και ο δρόμος της κακίας, ο μύθος του Ηρακλή. Να, αρχαιγόνη μύθη. Άρα λοιπόν, αν διαλέξεις τον δρόμο της αρετής, είναι μια βεβήλωση που κάνεις σε μια κοινωνία η οποία είναι ανόητη και η κακία δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ανοησία. Άρα λοιπόν εσύ τολμάς μια βεβήλωση, μια σύγκρουση, μια ρήξη με την κοινωνία για να μπορέσεις να προχωρήσεις και να δεις τον εαυτό σου. Να δεις τον εαυτό σου τι κάνεις εδώ, ποιος είσαι, και ποιο είναι το νόημα όλο αυτό και ποια είναι η εκπλήρωση της αποστολής σου. Δηλαδή, αν υπάρχει λόγος που είσαι εδώ και ποια είναι αυτή η αποστολή που πρέπει να εκπληρώσεις. Δεν θες να το δεις αυτό, ας πούμε. Δεν θέλω να το δω αυτό και κρύβομαι μονίμως. Και αν λοιπόν το αποφασίσω, πρέπει να έρθω σε μια ρήξη. Έρχομαι σε ρήξη με τον εαυτό μου. Θα σας πω τι εννοώ, φέρνοντας ένα παράδειγμα μιας παράστασης. Δηλαδή, πάμε να δούμε την Αντιγόνη. Ωραία. Όλοι οι θεατές μέσα λοιπόν τάσσονται με το πλευρό της Αντιγόνης. Είναι ένα πρότυπο, ένας αρχιετυπικός ήρωας, αυτό το κορίτσι το οποίο μπορεί να έχει ανυπακοή, να αμφισβητήσει την εξουσία του κρέοντα και την κοινωνία την ίδια, να βεβηλώσει αυτή την κοινωνία γιατί αποφασίζει ότι ηθικό και δίκαιο είναι να θάψει τον αδερφό της. Και αυτή τη πράξη τη φέρνει αντιμέτωπη ακόμα και με το θάνατό της και δεν το λογαριάζει αυτό, γιατί αυτός ο ηθικός νόμος για αυτήν είναι υπεράνω και κάνει μια υπέρβαση και όλοι οι θεατές και εγώ και εσείς στασσόμαστε υπέρ της Αντιγόνης. Καταδικάζουμε τον κρέοντα, καταδικάζουμε την εξουσία. Το πρότυπό μας είναι η Αντιγόνη και όταν σβήνουν τα φώτα και βγαίνουμε έξω λοιπόν από την αίθουσα, αν έχουμε δει αυτή την ιστορία την οποία την έχουμε ξαναδεί, αλλά πάμε εκεί γιατί μας αρέσει να βλέπουμε την κρίση του ήρωα, την απόφασή του, την τόλμη του να αντισταθεί και να είναι ανυπάκοη και να βεβηλώσει, ας πούμε, το κοινωνικό κατεστημένο. Τελειώνει λοιπόν, ας πούμε, η παράσταση και βγαίνουμε έξω και τελικά αρχίζουμε να συμπεριφερόμαστε, ενώ το πρότυπό μας είναι η Αντιγόνη, να συμπεριφερόμαστε σαν τον κρέοντα. Εδώ λοιπόν έχουμε από τη μια από τους θεατές αυτή την κατάσταση, την επιδερμική, όπου δεν υπάρχει μια μεταμόρφωση, δηλαδή σε αυτό που είδαμε. Και εδώ φταίει και ο θεατής, αλλά φταίει ίσως και το διάβασμα που έχουμε κάνει για το έργο, γιατί θα πρέπει να το δούμε από μια οπτική ότι ο κρέοντας εμένα μου είναι ως άνθρωπος του θεάτρου, πολύ αγαπητός, όσο είναι και η Αντιγόνη. Γιατί και οι δυο τους μου θυμίζουν τον εαυτό μου. Μπορώ να είμαι Αντιγόνη όταν αποφασίσω να είμαι Αντιγόνη και να υπεργώ τους κανόνες και να κάνω μια βεβήλωση στην κοινωνική διαμόρφωση αυτή την οποία έχω υποστεί. Μπορώ να είμαι και κρέοντας, να αναπτύξω αυτό το ζωώδικο της εξουσίας, τη μυσαλλοδοξία αυτή και την αλαζονία της εξουσίας και μου είναι αγαπητός και ο κρέοντας, διότι και ο κρέοντας είναι ένα σημείο αναφοράς γιατί μου δείχνει μέσα μου όλα αυτά τα οποία κρύβω, την οσιρότητα, αυτό το ζωώδικο που έλεγα προηγουμένως και αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει μέσα μου, την οποία πρέπει και καλούμε να τη διαχειριστώ για να μπορέσω να πορευτώ, ας πούμε, στη ζωή μου. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, συνδέονται και έρχεται μία σκέψη τώρα ξαφνικά ότι η συμπαντική νόμη σε έναν άνθρωπο είναι για να εξελιχθεί, η εξέλιξη ενός ανθρώπου προϋποθέτει μία ρήξη, να η ρήξη της Αντιγόνης, αλλά υπάρχει και ρήξη από τον κρέοντα. Προϋποθέτει μία ρήξη για να εξελιχθεί ο άνθρωπος. Και μετά τη ρήξη έρχεται μια περιπλάνηση. Για να δεις αυτό, να διαχειριστείς αυτό που είδες. Και μετά την περιπλάνηση έρχεται πάλι η επάνωδος. Να και πάλι, ας πούμε, όλα είναι μια λυσίδα. Ας πάρουμε παράδειγμα και τις παραβολές.
Μια αγαπητή παραβολή που έχει σχέση με αυτό που έλεγα, η εξέλιξη, η ρήξη, περιπλάνηση, επάνωδο, είναι η παραβολή του ασώτου Ιού. Όλοι μας είμαστε άσωτοι, αν το δούμε λιγάκι. Ή μια απλή εξήγηση, μια απλή ερμηνεία, γι' αυτό μου αρέσουν οι παραβολές, είναι ότι αυτός ο άσωτος Υιός αποφάσισε να πάρει τα υπάρχοντά του και να φύγει μακριά τον πλούτο που του έδωσε ο πατέρας του, πήγε και τον ξόδεψε και γύρισε πίσω πάμφτωχος στο σπίτι του πατέρα του. Αυτό μας βολεύει, δεν είναι έτσι όμως ακριβώς, γιατί θα μπορούσαμε να το διαβάσουμε διαφορετικά. Ήθελε να φύγει για να εξελιχθεί και ήρθε σε ρήξη με το σπίτι, με τον οίκο του, με το κατεστημένο, με αυτό που τον διαμόρφωσε και αυτή η εξέλιξη που ένιωθε μέσα σαν επιθυμία τον οδήγησε σε αυτή τη ρήξη. Περιπλανήθηκε, μπορεί αυτά που ξόδεψε να μην είναι υλικά, να ξόδεψε αυτό που είχε μέσα του για να δει αυτό που είχε μέσα του. Περιπλανήθηκε λοιπόν και δεν τα ξόδεψε όπως θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς σε επιχειρήσεις που έχασε, σε τζόγο, στο χρηματιστήριο σήμερα, στην έκλειτη ζωή με διάφορες γυναίκες και πάει λέγοντας. Και ξαφνικά φτώχυνε και είπε θα γυρίσω πάλι στον οίκο του πατέρα μου. Εδώ λοιπόν έρχεται και αυτή η παραβολή να συνδέσει την αλυσίδα αυτή που λέγαμε προηγουμένως με την Αντιγόνη και τον Κρέοντα και να φτάσουμε σε αυτό το συγκρουσιακό που έλεγα προηγουμένως, το οξύμορο, την έλξη που νιώθει ένας άνθρωπος σήμερα να πάει στο θέατρο και τη σύγκρουση αυτή που θέλει να διαχειριστεί μέσα στο μισοσκόταδο σε ένα συνεχές διάλογο με τον ηθοποιό. Συνήθως μιλάμε για το θέατρο από την πλευρά των ηθοποιών. Εγώ δεν μπορώ και των ανθρώπων του θέατρου, του σκηνοθέτη, του σκηνογράφου, του μουσικού και πάει λέγοντας, ας πούμε, όλοι μιλάνε για τη δουλειά τους κλπ. Ας το ξεχάσουμε λίγο αυτό και ας δούμε ότι αυτό που έχει σημασία είναι να μιλήσουμε για αυτό που νιώθουμε. Να μιλήσουμε για αυτό που νιώθουμε και ότι το θέατρο και αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μέσον. Δηλαδή, παγιδευόμαστε και φυλακιζόμαστε και ταυτιζόμαστε με το μέσον με το οποίο επιλέγουμε να είμαστε παρόν στην κοινωνία. Είναι δηλαδή ένας τρόπος ζωής αν αποφασίσουμε τέλος πάντων να μην ζούμε με μια ταύτιση, ένας τρόπος ζωής αν αντέχουμε να βαδίσουμε ένα δρόμο αυτόγνωσης και αυτοαποκάλυψης, ο οποίος έρχεται σε σύγκρουση με μια κοινωνία η οποία επιτάσσει άλλα αυτή τη στιγμή πρότυπα. Ας πάρουμε τώρα παράδειγμα έναν άλλον ωραίο. Έφερα παράδειγμα το Μολιέρο και είπα λοιπόν, γιατί λέω Μολιέρος επίσης, πέρα από ότι είναι το θέατρο καθρέφτης της κοινωνίας, όλοι μας σαν άνθρωποι, μέσα στην κοινωνία που ζούμε, έχουμε ευθύνη για αυτό που κάνουμε, αλλά έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη για αυτό που δεν κάνουμε. Ο Μολιέρος είναι γνήσιο παιδί του Αριστοφάνη. Ο μεγάλος Αριστοφάνης είναι ο πατέρας όλης της κωμωδίας και η κωμωδία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα δράμα το οποίο το κοιτάς από απόσταση και γελάς με αυτά που έχουν συμβεί, με αυτά που σου έχουν συμβεί, τα οποία μπορεί να ήταν τότε πολύ σοβαρά και να έκλαιγες, αλλά τα βλέποντας τα από απόσταση και σε χρόνο αργότερα, γελάς με τα παθήματά σου και αυτό σε κάνει πιο σοφό και πιο γλυκό και πιο υπομονετικό σαν άνθρωπο, να έχεις χώρο, να μπορείς να καταλάβεις και τον συνάνθρωπό σου, να έχεις αισθήματα για να ζήσεις μια ζωή διαφορετική από όλη αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε σήμερα. Στον Αριστοφάνη λοιπόν μου έρχεται στο μυαλό ο πλούτος. Ο κεντρικός ήρωας, ο πλούτος ο οποίος μας βασανίζει σήμερα. Ο πλούτος μας βασανίζει, δηλαδή είναι μια ειδωλολατρεία όλη αυτή η ιστορία, ας πούμε. Και τα μεγάλα έργα κινούνται πάντα σε βασικά ερωτήματα. Λοιπόν, ο Αριστοφάνης λοιπόν στον Πλούτο ξεκινάει την ιστορία του με τον πρωταγωνιστή να βασανίζεται από το ερώτημα
πώς μπορεί να μεγαλώσει το παιδί του, αν θα πρέπει να τον μεγαλώσει ένα κατεργάρι και να γίνει πλούσιος όπου θα κάνει διάφορες απάτες, αλλά αφού γίνεται γύρω του αυτό το παιχνίδι, γιατί να το κάνει και ο γιος του και να γίνει ένας πλούσιος κατεργάρης, ή αν θα πρέπει να τον μεγαλώσει με ηθικές αξίες και να είναι φτωχός. Και αποφασίζει να πάει στο μαντίο των αδελφών να πάρει μια συμβουλή. Και από εκεί ξεκινάει από αυτό το πολύ βασικό θέμα. Πώς να μεγαλώσουμε τέλος πάντων τα παιδιά μας, δηλαδή τι πρότυπα να τους δώσουμε. Να τους δώσουμε το πρότυπο της αρετής ή της κακίας. Να τους δώσουμε το πρότυπο που θέλει ο εθνικός μας ποιητής, ότι θέλει τόλμη ή αρετή, και να πολεμήσουν για την αρετή και να είναι φτωχοί. Κλίματα δηλαδή που μπαίνουν συνέχεια, ας πούμε. Ή θα πρέπει να γίνουμε καρτεργάριδες, να υποσχόμαστε πράγματα όπως οι πολιτικοί που δεν μπορούν να κάνουν και όλα αυτά που ξέρουμε εδώ.